εκπομπλιστές προχώρησαν σε εκβιαστικές τρομοκρατικές μεθοδεύσεις και κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της απεργίας που έχουν κηρύξει το σύνολο των αυτεργατικών σωματείων. Απεργία που αποτελεί συνέχεια κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συζητείται αύριο στη Βουλή, νομοσχέδιο που θέλουν να μας γυρίσουν τον τροχό της ιστορίας δεκαετίες πίσω για να εργαζόμαστε στις γαλέρες των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλοεπιχειρηματιών. Να μας καταργήσουν το οκτάωρο, να βάλουν σε γύψο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Δεν θα περάσει τον εκατόν υπάλλη, θα δυσπάσει. Να αποσυρθεί το επέσχυτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Στις αίθουσες των δικαστηρίων δεν θα κριθούν η κατάργηση του οκτάωρου, το δικαίωμα οι ναυτεργάτες να διεκδικούν, να αγωνίζονται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετούν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και διαμορφώνουν συνθήκες γαλέρας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Λαέ, μη σκύβεις στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Τους απαντάμε όπως τους απαντήσαμε και στις 10 του Ιούνιου. Θα σπάσουν τα μούτρα τους. Η απεργία θα γίνει, θα υπάρχει καθολική, μαζική, μαχητική συμμετοχή των αυτεργατών, των εργαζομένων, σε όλους τους κλάδους. Γιατί δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στους εαυτούς μας, στις γενιές τις αυριανές, στην αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης. Γιατί θα πρέπει να εργάζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, θα πρέπει να εργάζονται με δικαιώματα αυτά που θέλουν να μας καταργήσουν. Όλοι αύριο από τις 5 το πρωί στους καταπέλτες των πλοίων, όλοι αύριο στην απεργία, στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά στις 10 το πρωί και απαιτούμε να αποσύρει εδώ και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο έκτρωμα σε βάρος της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, τον εργατόν υπάλλη θα τη σπάσει.